Με τα μνημόνια καταργήθηκε από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και από τους συνταξιούχους το επίδομα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Δίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε τροπολογία και περιμένουμε τη θέση όλων σας για την ανακούφιση των εργαζομένων και συνταξιούχων, προτείνοντας την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος Αδείας, δηλαδή 13% αρμιστού για τους εργαζόμενους και 13-14% σύνταξης για τους συνταξιούχους. Και στη συζήτηση για το κρατικό προϋπολογισμό έγινε σαφές και το εκθέσαμε ως κόμμα με κάθε τρόπο ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα έλλειψης παραγόμενου πλούτου, πόρων ή δημοσιονομικού χώρου κατά τη δικιά σας αντίληψη, για να ελαφρυθούν, να πάρουν μια ανάσα οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα. Αποκαλύψαμε με όλους τους τρόπους ότι από τον απίστευτο πλούτο που παράγεται μόνο από τους εργαζόμενους, αυτοί θα παίρνουν κάθε χρόνο όλο και μικρότερο κομμάτι, διότι μεγαλώνουν οι ανάγκες του κεφαλαίου για κερδοφορία που υπηρετείται. Θυμίζουμε ότι τα 5 δις για επαναφορά της 13ης-14ης σύνταξης για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και το 13ο-14ο μισθό για 650.000 δημόσιους υπαλλήλους, σχεδόν τη μισή χώρα δηλαδή, δεν χωράνε φυσικά στην πολιτική σας. Και αυτό διότι χωράνε τα 7 δις για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ για να βάλει η αστική τάξη της χώρας μας στο χέρι τον πλούτο άλλων λαών. Χωράνε τα 12 δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν φέτος ένα σκασμό 300% κέρδη από το τσάκισμα των εισοδημάτων του λαού μας. Χωράνε τα 87 δις λήξη πρόθεσμες οφειλές του 0,8 των μεγαλύτερων ομίλων που δεν τα αγγίζει κανείς σας. Χωράνε τα 5 δις κατέτος ειδικού φόρου ακινήτου για τα νομικά πρόσωπα που κανείς σας πάλι δεν εφαρμόζει. Καλούμε τους εργαζόμενους στο δημόσιο να μην ανεχθούν αυτό το ασφιχτικό αποπνιχτικό που έχετε αφήσει για τις ανάγκες τους χώρο και να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο με διεκδικήσεις. Χαιρετίζουμε τους αγωνιζόμενους συνταξιούχους που καταφέρουν παρά τις δυσκολίες να κλιμακώνουν τον αγώνα τους, όπως με την πριν λίγο καιρό τριπλάσια σε όγκο διαδήλωσή τους εδώ στην Αθήνα ως αποδεδειγμένα το μόνο δρόμο για κατακτήσεις. Και επειδή το κεφάλαιο, όσο και τον ταΐζετε, δεν πρόκειται να χορτάσει, σας βάζει συνεχώς να νομοθετείτε τις επόμενες απαιτήσεις του. Και εδώ, με τη νέα παρέμβασή σας στο ασφαλιστικό, προχωράτε ένα βήμα παραπέρα στο χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλοι σας με τη σειρά, νομοθετήσατε την κλοπή των αποθεματικών που φτάνουν στα 120 δις διαχρονικά, τη συντριβή των συντάξεων, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιόδοτησης. Συνεπείς, όλοι σας στην υπηρεσία των απαιτήσεων του κεφαλαίου νομοθετείτε βήμα προς βήμα τη συνεχή μείωση, την απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους από εισφορές μέσω της αλαμοποίησης της σύνταξης, να τη βάλουν στο χέρι επιχειρηματικοί όμιλοι κομμάτι-κομμάτι, όπως τώρα με τα επαγγελματικά ταμεία στο δεύτερο πυλώνα που αφορά λία δεκάδες δις ευρώ που θα παίζονται στο χρηματιστηριακό τζόγο, των οποίων τον έχουν γευτεί εκατομμύρια εργαζόμενοι στον κόσμο με την εξαΐλωση των κόπων μιας ζωής. Όσον αφορά στην παρέμβασή σας στην Τρίτη Ενότητα για τις αλλαγές στο σύστημα διορισμού και προσλήψεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ, ΟΑΕΔ, πρόκειται για εργαζόμενους με αξιόλογη διδακτική και εργασιακή εμπειρία στην επαγγελματική κατάρτιση γενικά, αλλά και ατόμων με αναπηρία. Πληρούν φυσικά τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τις μέχρι τώρα κείμενες διατάξεις και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την πρόσληψή τους. Πτυχία ΙΤΕΙ, ΤΕΔΕ, διδακτορική, μεταπτυχιακή τίτλη, παιδαγωγική επάρκεια, επιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΕΠ, επιμορφωτικά σεμινάρια, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, διδακτική εμπειρία πολλών χρόνων. Αντιδρούν και έχουμε καταθέσει τις απαιτήσεις τους και πολύ σωστά με τον νέο τρόπο που εισάγεται για την κατάταξη, την πρόσληψη, τον διορισμό τους και ζητούν να ακυρωθεί η πρόβλεψη μοριοδότησης που οδηγεί σε διορισμό με όχι μεγαλύτερη βαρύτητα στη διδακτική εμπειρία, που γενικώς, αλλά κυρίως στην περίπτωση των εκπαιδευτών ΑΜΕΑ, είναι προφανές κάτι ανορθολογικό. Να μην πει ταβάνι, απαιτούν αυτό που βάζεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας στα 14 χρόνια, στη μοριοδότηση, όταν υπάρχουν εργαζόμενοι με 20 και 25 χρόνια. Να μην πρημοδοτείται το πρώτο επίπεδο χρήσης υπολογιστή πάνω από πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς τίτλους, κάτι ασύμβατο με κάθε αίσθημα δικαίου. Να καταργηθεί η μοριοδότηση βάση ατομικής συνέντευξης, η οποία ευτελίζει την προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα, υπονομεύει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στη διαδικασία των διορισμών και προσλήψεων και αφήνει περιθώρια για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων. Να αποσύρεται, λένε και πολύ σωστά, τη μοριοδότηση από ψυχομετρικά τεστ που μοριοδοτούνται πέρα από κάθε μέτρο λογικής, που ουσιαστικά καταργεί τα ακαδημαϊκά προσόντα και την προϋπηρεσία ως βασικά κριτήρια των προσλήψεων και μαζί με αυτά την αρχή της αξιοκρατίας στους διορισμούς, ανοίγοντας έτσι διάπλατα τη θύρα σε κάθε λογική αυθαιρεσία.
και να προχωρήσετε στη δημιουργία ενός ξεχωριστού Μητρώου εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικών στην επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ. Και όχι ενός Μητρώου προσωρινών απληρωτών ορομίστων εκπαιδευτικών για όλες τις σχολές ΔΥΠΑ που υποβαθμίζει τους εκπαιδευτικούς και την εξειδίκευση, την εμπειρία τους στην ειδική αγωγή και την επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ. Και επειδή σας αρέσει πολλές φορές να κάνετε συγκρίσεις καπιταλισμού-σοσιαλισμού, εδώ τι να συγκρίνεις με αυτή την κατάντια που μετά την εκπαίδευση τους ΑΜΕΑ τους πετάτε ένα ψευτοεπίδομα και τους στέλνετε σε ιδρύματα είτε φυλακισμένους στα σπίτια. Όταν στο σοσιαλιστικό κόσμο μετά την λήξη της εκπαίδευσης από τα ειδικά σχολεία τα παιδιά με κινητικές, αισθητηριακές, νοητικές αναπηρίες συνέχιζαν την εκπαίδευση σε τεχνικό, καλλιτεχνικό και πανεπιστημιακό επίπεδο, μετά είχαν όλοι εγγυημένη εργασία με πρόσληψή τους σε προστατευόμενα εργοστάσια που είχαν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και λειτουργούσαν αποκλειστικά από ανάπηρους, όπως το εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας πριν 70 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση. Και εσείς εδώ ξεριζώνετε ότι έχει απομείνει και πατάει στη λογική και την επιστήμη όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους. Ας κάνει ο καθένας τη σύγκρισή του. Στην ουσία προωθείτε τη λογική της ανακύκλωσης της ανεργίας από τη μία πλευρά και από την άλλη εισάγετε δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου της διαδικασίας κατάταξης και προσλήψεων με προφανείς στόχους. Όχι να, μόνο να αποσυρθούν, λέμε, όλα αυτά που χειροτερεύουν την ήδη άσχημη κατάσταση, αλλά και να σταματήσει το έσχος της ελαστικής εργασίας με αναπληρωτές και ορομίστους εργαζόμενους. Να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις για μόνιμο προσωπικό, ανάλογες σε αριθμό με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολών, ιδίως όσον αφορά την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση ΑΜΕΑ, που αυτονοήτως αλλά και με βάση την ίδια την επιστήμη συνιστούν εκφύσεώς τους παιδεία που χρειάζονται δομές με μόνιμο και σταθερό προσωπικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Οι διορισμοί να ξεκινήσουν βέβαια από τους υπάρχοντες πίνακες και τους ήδη εργαζόμενους στις σχολές εκπαιδευτικού. Συμφωνούμε με τους εργαζόμενους και τα απαιτούμε στο πλευρό τους.